Το Εκουαδόρ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια παράδειγμα χώρας που μπόρεσε να αντιμετωπίσει το δημόσιο χρέος της με έναν τρόπο ριζοσπαστικό προς όφελος του λαού του και όχι προς όφελος των τραπεζών και των διεθνών δανειστών. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας πώς προέκυψε το χρέος του Εκουαδόρ, πόσο από αυτό το κομμάτι του χρέους ήταν τοκογλυφικό και επονίδιστο. Bueno, el Ecuador es un país que se endeuda a lo largo de varias etapas. Το Εκουαδόρ περνάει από διάφορες διαφορετικές περιόδους στην ιστορία του, οι οποίες έχουν να κάνουν με πολιτική αστάθεια. Για παράδειγμα, έχουμε τα χρόνια της δεκαετίας του 1970, όπου είχαμε την στρατιωτική δικτατορία. Μετά περνάμε σε διάφορες άλλες περιόδους πολιτικής αστάθειας, οι οποίες είχαν μια μεγάλη επίπτωση στο χρέος της χώρας. Το 2007 ο πρόεδρος Κορέα αποφασίζει να φτιάξει μια επιτροπή, διεθνή επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους. Μέχρι τότε το χρέος ανήκε σε τράπεζες, ανήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε διεθνείς πιστωτές γενικά, και το κλάσμα του χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ήταν περίπου 80%. Termina la auditoría, el gobierno utiliza la auditoría para hacer una renegociación de toda la porción de deuda que correspondía a bonos privados. Όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους του Εκουαδόρ το 2007, συγκροτήθηκε σε τεχνική βάση ή συμμετείχαν μέσα κοινωνικοί φορείς όπως συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις? Como la deuda externa estaba muy ligada a la condicionalidad. Λόγω του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους του Εκουαδόρ ανήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπήρχε μια απέτηση της διάφορων κοινωνικών φορέων, όπως ήταν για παράδειγμα οι αγρότες, οι εργάτες, οι διάφοροι άλλοι φορείς, κοινωνικοί φορείς και συνδικάτα, ακριβώς για να ελεγχθεί το χρέος και να υπάρξει μια διαφάνεια στον τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε. Γι' αυτό το λόγο, ο πρόεδρος Κορέα, όταν ήρθε και οργάνωσε αυτή την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, ήταν μια επιτροπή η οποία οργανώθηκε από την κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα αφορούσε μια διεκδίκηση κοινωνική, η οποία ερχόταν από το λαό. Όλοι ξέρουμε ότι τελικά το Εκουαδόρ το 2008 έκανε πάυση πληρωμών, η οποία οδήγησε σε ένα ριζικό κούρεμα του χρέους της χώρας. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πόσο η δουλειά της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Εκουαδόρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να υποχωρήσουν οι δανειστές της χώρας. Όταν έγινε η δουλειά της Επιτροπής, όταν έφτασε το συμπέρασμα μετά την λήξη των εργασιών της Επιτροπής, ήταν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους ήταν χρέος που μπορούσε να χαρακτηριστεί χρέος επαχθές. Ένα κομμάτι του χρέους χαρακτηρίστηκε χρέος παράνομο και ένα κομμάτι του χρέους ήταν εντελώς αδιαφανής ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφασίστηκε ότι όλο αυτό το κομμάτι ανήκε κατά ένα μεγάλο μέρος σε διεθνείς πιστωτές της χώρας. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι ένα μέρος των ομολόγων δεν θα αποπληρωνόταν. Πόσο ακριβώς ήταν αυτό το κομμάτι του χρέους? 40% ήταν σε σχέση με το συνολικό. Αυτό που έκανε η χώρα ήταν ότι αποφάσισε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του χρέους βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών, και αυτό που αποφάσισε ήταν ότι το 40% συνολικά ήταν χρέος επονίδιστο και επαχθές, άρα κάλεσε τους διεθνείς πιστωτές της χώρας, τους ιδιώτες, να δεχτούν μία μείωση στην αξία των ομολόγων που εκείνοι είχαν στα χέρια τους, αναγνωρίζοντας στην πραγματικότητα μόνο το περίπου 30% του συνολικού ποσού. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν καινούργια ομόλογα που ήταν σε πολύ χαμηλότερη αξία από τα ομόλογα τα οποία αρχικά είχαν στην κατοχή τους. Με τη δική μου διεύθυνση κατορθώσαμε
οι διεθνείς πιστωτές της χώρας, οι ιδιώτες, να συμμετέχουν κατά 95% συνολικά σε αυτή την απομείωση του χρέους. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήσαμε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια από το χρέος που έπρεπε να πληρώσουμε, και αυτό το 5% των διεθνών πιστωτών που έμεινε απ' έξω έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ονομαστική αξία των αρχικών ομολόγων τα οποία είχαν, είτε σε διεθνή δικαστήρια είτε σε άλλους οργανισμούς, αλλά η εντολή της κυβέρνησης ήταν το μέγιστο ποσό που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε θα ήταν περίπου 30% του χρέους και τίποτα παραπάνω. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που εξοικονομήσαμε τα χρησιμοποιήσαμε για τη βελτιστοποίηση, την καλυτέρευση των συνθήκων ζωής των πολιτών μέσω της δημόσιας υγείας, της παιδείας, των υποδομών και άλλων εποφελών εργασιών που έγιναν για τον λαό του Εκουαδόρ. Από το 2008 μέχρι σήμερα, ποια ήταν η επίπτωση γενικά, πώς πήγε η οικονομία του Εκουαδόρ? Bueno, al gobierno del Ecuador. Το αποτέλεσμα που έβγαλε η Επιτροπή για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους του Εκουαδόρ χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση σαν ένα πολλαπλό εργαλείο για διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, απελευθέρωσε πόρους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για διάφορες άλλες ανάγκες, μέσα των οποίων καλυτέρευσε πάρα πολύ η ζωή των πολιτών. Κατά δεύτερο λόγο, χρησιμοποιήθηκε σαν ένα εργαλείο εμβάθυνσης της δημοκρατίας, γιατί ακριβώς ο λαός μπορούσε να γνωρίζει, στο όνομα του οποίου βέβαια έγινε το χρέος, μπορούσε να γνωρίζει με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε η λαϊκή εντολή και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα χρόνια από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ και μετά. Από το 2007, με δεδομένο ότι έχουμε την διεθνή οικονομική κρίση, η οικονομία του Εκουαδόρ αναπτύχθηκε βεβαίως με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη διεθνή σκηνή.